Χθες ήταν μια νίκη της Δημοκρατίας. Το κίνημα αλλαγής, στο κίνημα αλλαγής σημείωσε μια αύξηση στη κάλπη 30%. Η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου δεν βασίστηκε σε κάποιο μηχανισμό. Κατέγραψε ένα 22%. Η πρωτιά στη Λέσβο του κύριου Μανδρουλάκη ήταν αναμενόμενη, καθώς είχε ξαναδοκιμαστεί στην ίδια κάλπη και το 17 και σημείωσε κάποια μικρή άνοδο. Εμείς θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ενώ στη δεύτερη γύρω. Μάλιστα. Κύριε Γιαννουλέλη, ήθελα να σας ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή των ψηφισάντων σε αυτές τις εκλογές του Κινάλ, σε σχέση με τις άλλες που είχαμε το 2017, παρατηρήθηκε αύξηση της συμμετοχής, μείωση συμμετοχής και τι δείχνει αυτό? Ήταν μια αύξηση 35% περίπου, η οποία παρατηρήθηκε σε όλη την επικράτεια. Αυτό σε αυτή τη συγκυρία είναι η καλύτερη αφετηρία για τον επόμενο αρχηγό. Φαίνεται ότι ο κόσμος επιστρέφει στο κίνημα αλλαγή, στο ΠΑΣΟΚ, και πρέπει να όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη και να πάρουμε τη θέση που πρέπει να έχει η παράταξή μας στο πολιτικό χάρτη της χώρας. Δηλαδή αυτές οι εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος ποιον θέλουν πρόεδρο, θεωρείτε ότι μπορούν να χαρακτηριστούν σαν μια πρώτη νίκη του Κινάλ? Προφανώς είναι μια πρώτη νίκη και οι τάσεις το δείχνουν και στις δημοσκοπήσεις και είχαμε και μια αποτύπωση στην κάλπη. Ας μην ξεχνάμε ότι ψήφισαν 270 περίπου χιλιάδες πολίτες. Αν αναλογιστούμε στην τελευταία κομματική διαδικασία που έκανε η κυβέρνηση, ήταν 430. Αυτό δείχνει μια δυναμική, αν μη τι άλλο. Επίσης, να σημειώσω εδώ ότι αυτή τη διαδικασία εκλογές από τη βάση, από την κοινωνία, την έφερε στα πράγματα πρώτα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει μια τάση ώστε να ότι επιστρέφει ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ,